Στοιχεία κόλαφος για τη σκοτεινή δράση του πρώην καλλιτεχνικού διευθυντή του Εθνικού Θεάτρου προκαλούν ραγδαίες εξελίξεις σε δικαστικό αλλά και πολιτικό επίπεδο. Η προϊσταμένη της εισαγγελίας πρωτοδικών διέταξε νέα κατεπίγουσα προκαταρκτική ώστε να διερευνηθεί η βασιμότητα δημοσιευμάτων για εμπλοκή τουλάχιστον τριών δομών ανήλικων προσφύγων που συμμετείχαν σε μαθήματα θεάτρου με τον Δημήτρη Λιγνάδη. Η εισαγγελία παρενέβη αυτεπαγγέλτος για να εξετάσει αν έχουν διαπραχθεί αξιόπινες πράξεις, ενώ νωρίτερα η ειδική γραμματέας προστασίας ασυνόδευτων ανηλίκων, η Ειρήνη Αγαπηδάκη, είχε καταθέσει υπόμνημα ζητώντας τη διερεύνηση όσων έχουν δει το φως της δημοσιότητας για σεξουαλική κακοποίηση ανήλικων προσφυγόπουλων. Σε πολιτικό επίπεδο και με φόντο την ανταλλαγή σφοδρών πυρών ανάμεσα στη Νέα Δημοκρατία και το ΣΥΡΙΖΑ, η κυβερνητική εκπρόσωπος προανήγγειλε θεσμικές παρεμβάσεις. Ήδη ο Πρωθυπουργός έχει ζητήσει συζήτηση σε επίπεδο αρχηγών που θα διεξαχθεί την Πέμπτη. Από το βήμα της Βουλής αναμένεται να απαντήσει στα πυρά που δέχεται ο ίδιος προσωπικά, όσο και η Υπουργός Πολιτισμού για τους χειρισμούς που μεσολάβησαν μέχρι τη σύλληψη του πρώην καλλιτεχνικού διευθυντή του Εθνικού Θεάτρου. Επί 20 και πλέον ημέρες, η χώρα βρίσκεται μπροστά σε συγκλονιστικές αποκαλύψεις. Μπροστά σε ένα αποτρόπαιο έγκλημα που αφορά βιασμούς ανηλίκων και πιθανότατα κύκλωμα τράφικινγκ και παιδεραστίας. Αλλά μπροστά και σε ένα μεγάλο σκάνδαλο που αφορά την απόπειρα συγκάλυψης αυτών των αποτρόπαιων πράξεων. Ο κύριος Μητσοτάκης φέρει βαρύτατη πολιτική ευθύνη. Και καλό είναι τούτη την ώρα να αφήσει τα επικοινωνιακά κόλπα και τεχνάσματα. Σήμερα πάντως και για μία ακόμη φορά η Αριστοτελία Πελώνης στην ενημέρωση των πολιτικών συντακτών, αφού κάλεσε τον Αλέξη Τσίπρα να πάρει θέση για τον οχετό των κουκουλοφόρων του διαδικτύου, όπως ανέφερε, χαρακτήρισε ατυχή τον επικοινωνιακό χειρισμό από την Υπουργό Πολιτισμού, όμως ανέφερε ότι η κυβέρνηση στηρίζει την κυρία Μενδώνη. Ένας ατυχής επικοινωνιακός χειρισμός, όπως ήταν αυτός, δεν συνιστά λόγο αποπομπής. Η κυβέρνηση στηρίζει την κυρία Μενδώνη. Η κυρία Μενδώνη είναι μια καλή υπουργός με σημαντικό έργο στο Υπουργείο Πολιτισμού. Το μεγάλο θέμα που απασχολεί το σύνολο της ελληνικής κοινωνίας, ανεξαρτήτως κομματικών προτιμήσεων, δεν είναι το επίπεδο του δημόσιου διαλόγου, αλλά είναι οι βαρύτατες ηθικές και πολιτικές ευθύνες που δυστυχώς βαρύνουν την κυβέρνησή του. Τον καλό λοιπόν, έστω και εκ των υστέρων, να πράξει το αυτονόητο, να αποπέμψει την κυρία Μενδώνη από τα υπουργικά της καθήκοντα και να ζητήσει μία συγγνώμη από τα θύματα αλλά και από τον ελληνικό λαό για τα λάθη και τις ολιγορίες της κυβέρνησής του, αναλαμβάνοντας την πολιτική ευθύνη που του αναλογεί. Την ίδια στιγμή, μέλη του Σωματείου Ελλήνων Ηθοποιών, μετά την ανακοίνωση κόλαφο που εξέδωσαν, ανάρτησαν πανό έξω από το Υπουργείο Πολιτισμού, ζητώντας την παρέτηση Μενδώνη. Άρχισε η διαδικασία, επομένως το ρόλο τώρα έχει αναλάβει δικαιοσύνη. Μην περιμένετε να σας πούμε λεπτομέρειες. Ο δρόμος ανοίξει στη δικαιοσύνη αυτή τη στιγμή. Αίτημα με το οποίο συντάχθηκε και η Ευρωβουλευτής της Νέας Δημοκρατίας Έλιζα Βόζενμπερκ, η οποία όμως διαχώρισε το κομμάτι της κριτικής που ασκείται στο πρόσωπο του Πρωθυπουργού. Η κυρία Μενδώνη πρέπει να διευκολύνει τον Πρωθυπουργό, διότι είναι ευθύνη της Υπουργού η επιλογή των προσώπων, είτε ξεγελάστηκε είτε εξαπατήθηκε, όπως είπε. Δεν είναι ευθύνη του Πρωθυπουργού, αλλά του εκάστοτε Υπουργού η επιλογή προσώπων. Ο πολιτισμός είναι η βιτρίνα της χώρας. Κατάθεση ψυχής την ίδια στιγμή από την ηθοποιό Μαρία Κανελοπούλου στον 984. Οφείλουμε όλοι να υπερασπιστούμε τη δυναμική της δικαιοσύνης και τη δικαιοσύνη της δικαιοσύνης και να είμαστε φιδωλοί ακόμα και σε σκέψεις και σε υποψίες και σε οτιδήποτε μπορεί να δημιουργήσει, ξέρετε, ένα μίξερ, το λέω εγώ, ένα κοινωνικό μίξερ, το οποίο λειτουργεί συσκοτιστικά.